Λοιπόν, εδώ είμαστε, τέταρτο μέρος εκπομπής, απόγευμα Τετάρτης, Νίκος Παπανικολάου, συνεργάτης για χρόνια, κλινικός ψυχολόγος, για να μας κατευθεί, να μας οδηγήσει, να μας ενημερώσει για ποιο θέμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Η ιατρική του διαδικτύου, ο ντόκτορ διαδίκτυο. Και Σωστά. τι κινδύνους μπορεί να έχει αυτό. Είναι Πόσο Είναι σοβαρή είναι αυτή η κίνδυνη. Υπάρχει, ναι, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε καταρχήν με την είσοδο του διαδικτύου στη ζωή μας. Έτσι, ναι. ουσιαστικά περίπου δύο δεκαετίες πριν. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μεγάλωσε περίοδο, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου εκεί, μάλιστα, σύμφωνα πάντα με έρευνα, είχαμε μείωση κατά 30% στην επισκεψιμότητα των γιατρών, λόγω του ότι οι άνθρωποι πήγαιναν μέσω του διαδικτύου να κάνουν διάγνωση, και φαίνεται ότι γιγαντώθηκε την περίοδο τη υγειονομική κρίση, οικονομική κρίση, αυτή τη οποία έχουμε αυτή την περίοδο ουσιαστικά. Ναι. Φαίνεται δηλαδή ότι εκεί, μάλλον, υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά μεγάλη και ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη, πιθανώ όπω θα το δούμε. Ξέρεις, ένα φαινόμενο το οποίο, τουλάχιστον στο κομμάτι τη ψυχολογία, είχε υπάρξει λίγο πιο νωρί. Δηλαδή, ο κόσμο όλο διάβαζε σελίδε ψυχολογικού περιεχομένου, θεωρούσε τον εαυτό του μικρό ψυχολόγο. Δυστυχώ, τελευταία έχει αρχίσει να θεωρεί τον εαυτό του και μικρό γιατρό. Ουσιαστικά, δηλαδή, πολλέ φορέ γνωρίζει, βλέπει κάποια πράγματα και από σελίδε αμφιβόλου. Μη σου πω, από και κρίνει βγάζει, κρίνει, βγάζει συμπεράσματα από εκεί και πέρα και προτρέπει, προτείνει Μάλιστα. και νομίζω ότι αυτό είναι και το επικίνδυνο όλες τις υπόθεση το οποίο το έχουμε δει. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη Πάμε να όπου μιλάμε για το προφίλ του εξαρτημένου. Το 44% μιλάμε ότι είναι άνδρες, το 56% είναι γυναίκες, ανεξάρτητα μορφωτικού επίπεδου. Περίπου δηλαδή μισή-μισή ουσιαστικά, αν θεωρήσουμε ότι οι γυναίκες είναι λίγο πιο πολλέ, γενικότερα. Άρα αυτό είναι ωστόσο ανεξάρτητα μορφωτικού περιεχομένου, δηλαδή και οι άνθρωποι χαμηλού και οι άνθρωποι ψηλού μορφωτικού α, επίπεδου φαίνεται ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν την ιατρική στο διαδίκτυο. Ηλικίε 26 έω 40. Φαίνεται ότι είναι η πιο δημοφιλή ηλικία. Αν και τελευταία, τουλάχιστον με την κρίση την υγειονομική, φαίνεται ότι έχει βάλει δυναμικά και η ηλικία άνω των 60. Λε. Όπου μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέχρι πρόστινο. Τώρα έχουν πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου και μπαίνουν σε σελίδε αμφιβόλου ποιότητα, δεδομένου ότι μιλούμε για ψηφιακού μετανάστε, δηλαδή για άνθρωπου οι οποίοι έμαθαν το διαδίκτυο στην 5η-6η δεκαετία τη ζωή του. Από εκεί και πέρα το 43% βρίσκει γιατρό μέσα από το διαδίκτυο, αυτό δεν φαίνεται και τόσο κακό. Το 35% συμμετέχει στα φόρουμς, αυτό όμω είναι αρκετά επικίνδυνο, θα έλεγα, δεδομένο το ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρκετά φορτισμένοι αρνητικά, μεταφέρουν όλο αυτό το αρνητικό συνέστημα το οποίο έχουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και διαδικτυακή εξάρτηση. Κολλάω δηλαδή με ανθρώπου σε ατέρμονε συζητήσει, οι οποίε δεν έχουν κανένα μα κανένα τέλο ουσιαστικά. Σίγουρα από εκεί πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την προσωπικότητά του, μιλάμε για ψυχαναγκαστική προσωπικότητα, μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν ακριβώ τι έχουν, τι συμβαίνει, ότι είναι ένα τακτικό, ακριβή, υπερελεγχόμενο άνθρωπο για μια καχύποπτη προσωπικότητα. Μιλάμε για ένα φοβισμένο άνθρωπο, ο οποίο υποπτεύεται από εκεί και πέρα τι θα του κάνουν. Το έχουμε δει τελευταία ναι. στην περίοδο τη υγειονομική κρίση που έχουμε. Και από εκεί και πέρα είναι κάτι μου κρύβουν, για παράδειγμα, δεν μου το λένε όλα, δεν μου τα λένε. Άρα λοιπόν, εγώ θα μπω στο διαδίκτυο να τα βρω. Ναρκιστική προσωπικότητα είναι ο άνθρωπο ο οποίο ανταγωνίζεται πολλέ φορέ στο γιατρό. Δηλαδή, προσπαθεί να γνωρίζει περισσότερα πράγματα από το γιατρό, τα ξέρει όλα και δυστυχώ αποπροσανατολίζει πολλέ φορέ το γιατρό. Και προφανώ ένα άνθρωπο αγχώδη. Ο οποίο έχει άγχο, το οποίο ωστόσο το στρέφει μέσα από ατέρμονε τέτοιε συζητήσει, ναι. ε, αναζητήσει, οι οποίε δεν έχουν και κάποιο, κάποια λύση την τελική ανάλυση, φοβικό και πολλέ φορέ κατάθλιψη. Φαίνεται μάλιστα ότι η κατάθλιψη, ειδικά όταν συνδυάζεται με την υποχονδρίαση, δηλαδή φόβο για τι ασθένειε, έχει περίπου ένα ποσοστό από μέχρι 60-80%. Δηλαδή φοβάμαι υπερβολικά τι ασθένειε, άρα μπορεί να έχω κατάθλιψη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα μιλάμε για την κυβερνοχονδρίαση. Είναι ένα καινούριο όρο, ο οποίο έχει βάλει, θα έλεγα, την τελευταία πενταετία ουσιαστικά στη ζωή μα, που παρουσιάζει μια κλασική επικάλυψη ανάμεσα με την υποχονδριακή διαταραχή και με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δηλαδή, τι εννοούμε, μιλούμε για ανθρώπου οι οποίοι με κάποιο τρόπο είναι υπερβολικά, ασχολούνται υπερβολικά με την υγεία του μέσω από του διαδικτύου. Άρα λοιπόν υπάρχει ανησυχία για την υγεία. Υπάρχουν συνεχεί έλεγχοι, όχι όμω σε γιατρό, συνεχεί έλεγχοι ουσιαστικά σε σελίδε διαδικτύου και νομίζω ψάχνουν ατέρμονα ε, χωρίς χωρί να έχουν βρει κάποιο αποτέλεσμα. Αποφυγή δυστυχώ των γιατρών, πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνεχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο και φόβο για τη ζωή και την ακαιρεότητα. Άρα λοιπόν μιλούμε για ανθρώπου οι οποίοι έχουν συνήθω όλα αυτά τα στοιχεία και προφανώ από εκεί και πέρα με κάποιο τρόπο αποσυντονίζονται και δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να α, ψάξουν το τι έχουν. Συνοσυρότητα, με παθολογίες. Από εκεί και πέρα, τι παθολογίες μπορεί να συνεπάρχουν με βάση αυτή την κυβερνοχονδρίαση την οποία λέγαμε προηγουμένω. Προφανώ η υποχονδρίαση είναι μια σοβαρή ασθένεια, η οποία είναι ασθένεια η οποία συνήθω την έχουν και οι γονεί, δηλαδή φοβούνται οι γονεί πάρα πολύ τι αρρώστιε, από εκεί και πέρα φοβούνται και τα παιδιά τι αρρώστιε και από εκεί και πέρα συνήθω, όπω έλεγα και προηγουμένω, συνεπάρχει και κατάθλιψη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μάλιστα. Α, σίγουρα από εκεί και πέρα το δεύτερο έχει να κάνει με την ιδοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι ο προηγούμενο πίνακα, περάσαμε γρήγορα στον επόμενο, η ιδοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπου έχουμε κολλήματα και ιδέε πολλέ φορέ. Και η διαδικτυακή εξάρτηση, δηλαδή ένα άνθρωπο ο οποίος είναι κολλημένο στο διαδίκτυο και ο οποίο έχει μοναχικότητα και αναμάση των αρνητικών ιδεών. Πάμε στον επόμενο πίνακα που είναι ίσω και ο πιο σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τον ντόκτορ διαδίκτυο. Ό,τι λάμπει δεν είναι και διαδικτυακό χρυσό. Τουναντίον νομίζω ότι σελίδε οι οποίε είναι. Α, πάρα, πάρα πολύ λαμπερέ, μάλλον έχουν μικρή επιστημονικότητα κάτι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα. Φαίνεται ότι οι σελίδε οι οποίε έχουν μεγάλη επιστημονικότητα αρχίζουν μετά τη 15η, 20η αναζήτησή ναι. μας. μα. Συνήθω όμω, όταν ψάχνουμε κάτι, αναλωνόμαστε στι 10 πρώτε αναζητήσει. Νομίζω όλοι μα το παθαίνουμε αυτό. Κλονίζεται η σχέση γιατρού-ασθενή. Η πεμπτουσία τη ιατρική πράξη, τουλάχιστον στι κλινικέ ειδικότητε. Κλονίζεται η σχέση του γιατρού-ασθενό. Διαβάζουμε συναισθηματικά. Κάτι πάρα, πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, πιστεύουμε και νομίζουμε ότι έχουμε όλα, ακόμα και αυτά τα οποία δεν τα έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρει, αυτό το οποίο ισχύει στου φοιτητέ του τελειόφητου τη ιατρική, οι οποίοι δίνουν ψυχιατρική και οι οποίοι διαβάζοντα ψυχιατρική, αγχωμένοι, τελειόφητοι, νομίζουν ότι έχουν όλα τα συμπτώματα αυτά τα οποία διαβάζουν. Εγκλωβιζόμαστε σε φόρουμ, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένω, όπου όλοι έχουν να πούν κάτι στα φόρουμ. Από εκεί και πέρα, προφανώ, αυτό που κάνουμε είναι ότι χανόμαστε. Και από εκεί και πέρα προ προσανατολίζουμε το γιατρό, το επόμενο, επόμενο πίνακα, θα προσανατολίζουμε το γιατρό, δεδομένου του ότι του περιγράφουμε είτε λάθο συμπτώματα, είτε του υποτιμάμε πολύ σημαντικά συμπτώματα τα οποία έχουμε. Το διαδίκτυο είναι χαρακτηριστικό το ότι υπερβάλλει. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο το βλέπουμε πολλέ φορέ, ότι αν έχετε αυτό το σύμπτωμα, τότε αφήνουν ναι. τα αποσιοποιητικά και κάποιο ο οποίο είναι φοβικό θα αρχίσει να τρέχει στο συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα, με τη διαδικασία των uh, cookies, νομίζω ότι θα ξαναβγεί πάλι παρόμοιε σελίδε και όλο ένα και περισσότερο Άρα, λοιπόν μπλέκει σε μια αναζήτηση. Λοιπόν, να είναι βάλουμε τέλος. μια νοτελεία. Ναι, να τελειώσουμε μόνο. Η έλλειψη των εξετάσεων. Μάλιστα. που κάποιο δεν έχει εξτάσει και ότι προτείνονται διάφορε προτείν... θεραπείε. Σωστά. Λοιπόν, Άνω, τελείωσα. Πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο γιατί δεν εμποσχευόμαστε το διαδίκτυο. Αποπροσανατολίζουμε Τελία, που λέγαμε προηγουμένω. Ναι. Το διαδίκτυο υπερβάλλει. Έλλειψη εξετάσεων. Έλλειψη εξετάσεων και προτείνονται θεραπείε αμφιβόλου, αμφιβόλου ποιότητα και πιστότητα πολλέ φορέ. Περνάμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα, τον πίνακα 5, όπου από εκεί ε, κίνδυνοι οι οποίοι απορρέουν. Αργούν ή δεν πηγαίνουν κάποιοι στο γιατρό. Ή πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Mm. Νομίζω ότι το είδαμε τουλάχιστον αυτό στην περίοδο ναι. της τη υγειονομική κρίση του COVID. Διακόπτουν τη θεραπεία ή πολύ απλά την αραιώνουν τη θεραπεία. Πάρα πολύ συχνό και αυτό. Έχουν και κυκλοφορούν διάφορα παράνομα σκευάσματα. Είναι χαρακτηριστικό το 18, ξέρει, στην Αμερική 92 δισεκατομμύρια δολάρια 90 δισεκατομμύρια δολάρια συγκεκριμένα ήταν ο γύρο ο γύρος των παράνομων σκευασμάτων. Απίστω. Και προφανώ από εκεί και πέρα μιλούμε για άγχο, έμονε ιδέε και κατάθλιψη, οι οποίε ουσιαστικά επιτείνουν την κατάσταση η οποία υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι αρκετά σημαντικά α, τα στοιχεία α, τα συγκεκριμένα. Περνάμε στον επόμενο πίνακα όπου μιλάμε για το COVID-19 και την παραπληροφόρηση. Α, όπου α, τι μπορούμε να πούμε τώρα για τα, το, 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 το συγκεκριμένο, μιλούμε για. Το, 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 τα προβλήματα που οποία υπάρχουν σε σχέση με τον COVID αυτή την περίοδο. Άρα λοιπόν μιλούμε για συνθήκες ανασφάλειας που υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό. Ανάγκη για έλεγχο. Στην περίοδο που έχουμε απολέσει τον έλεγχο της καθημερινότητας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναπιάσουμε τον έλεγχο. Άρα δυστυχώς πολλοί άνθρωποι στρέφονται στον Doctor διαδίκτυο που έλεγα προηγουμένως πολλαπλασιασμό των φοβιών, αποθέωση του διαδικτύου, αυτό το οποίο ήταν παράνομο πρώτα έγινε νόμιμο, αυτό το οποίο ήταν αθέμητο τώρα έγινε θεμητό. Όλοι σπρώχνουμε ούτω ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε πολλέ φορέ μέσω του διαδικτύου, ειδικά την περίοδο τη καραντίνα. Σκεπτικισμό σε οτιδήποτε νέο και αν υπάρχει, έστω και αν πολλέ φορέ καταπίνουμε αμάστα κάτι το οποίο μπορεί κάποιο ο οποίο είχε για μα. Συγκεκριμένο κύρο και να το πρότεινε μέσα από το διαδίκτυο. Μάλιστα. Θυμίζω το χαρακτηριστικό του Τραμπ, ο οποίο πρότεινε κάποια στιγμή στου Αμερικάνου να πιούν ε, χλωρίνη και πολλοί οι Αμερικάνοι το ακολούθησαν το συγκεκριμένο ή πιαν χλωρίνη. Και πήγαν στο νοσοκομείο. Δυστυχώ πήγαν στο νοσοκομείο. Μυρικασμό μυθευμάτων από εκεί και πέρα το οποίο υπάρχει. Προχωρούμε στο επόμενο. Αιτίε τη κυβερνοχονδρία η οποία υπάρχει είναι μια σοβαρή ασθένεια η οποία υπάρχει στην παιδική ηλικία. Και άρα λοιπόν από εκεί και πέρα υπάρχει είτε απώλεια του αγαπημένου προσώπου και με αυτόν τον τρόπο εγκατέστησα το φόβο και το άγχο για την ασθένεια. Ήταν ένα ευνίδιο θάνατο γονέα Προφανώ από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν υπερπροστατευτικοί γονεί ή και φοβικοί γονεί, οι οποίοι ναι. με κάποιο τρόπο ασχολούνται. Εκείνη την περίοδο μπορεί να μην υπήρχε διαδίκτυο, αλλά μιλούμε για ξέρει οικογένειε οι οποίε είχαν τη μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια και οι οποίε την είχαν ξεφυλήσει όλοι πριν από 15-20 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και αυτό. Και προφανώ και αδιάφοροι γονεί, δηλαδή μιλούμε για παιδιά τα οποία δεν εισέπραξαν αγάπη. Προχωρούμε στον τελευταίο πίνακα, στην αντιμετώπιση, όπου είναι αποκλεισμό από το διαδίκτυο. Άρα λοιπόν αναγνωρίζω, βρίσκω αναγνωρίζω τι, τι αισθάνομαι. Βρίσκω εναλλακτικού τρόπου, ούτω ώστε να μπορέσω να το εκφράσω. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω για ποιο λόγο είμαι στρεσαρισμένο και προσπαθώ να βελτιώσω λειτουργικά την καθημερινότητά μου από εκεί πέρα, όχι ψάχνοντα στο διαδίκτυο. Το χαρακτηριστικό ότι το διαδίκτυο συνεπικουρεί τον γιατρό, άρα έπεται του γιατρού. Ναι. Μπορώ να μπω στο διαδίκτυο, αλλά μετά το γιατρό, και αφού πάρω την πρώτη άποψη, την πρώτη γνώμη και την πρώτη κατεύθυνση ε, από το γιατρό. Και τελευταία φυσικά, αποτείνομαι σε ειδικό, όπου από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο, γιατί συνήθω αυτοί οι άνθρωποι ε, μπαίνουν στη διαδικασία να έχουν ατέρμονε αναζητήσει που δυστυχώ δεν βρίσκουν κανένα αποτέλεσμα και δυστυχώς έχουν συνεπάρξει αρκετό καιρό με αυτές τις ε, δυσλειτουργικές σκέψεις και τις δυσλειτουργικές δι, ιδέες βρίσκοντας μοναδικό τρόπο διαφυγής ουσιαστικά στη διαδικτυακή αναζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό ωστόσο εάν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να βρω, άκ, άκρη δεν μπορώ να βρω διέξοδο να αποτανθώ σε ειδικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ολοκληρώσαμε. Θες να κλείσουμε μαζί το τέταρτο μέρος με μια σύνδεση.